Φίλες και φίλοι, είναι γεγονός. Ερχόμαστε στην Ελλάδα τον Ιούλιο που μας έρχεται σε 1,5 μήνα. Αριστονίκη, σε 1,5 μήνα. 1,5 μήνα, ναι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι σε 1,5 μήνα. Ιούλιο. Σε 1,5 μήνα, μάλιστα. Θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στο Ηράκλειο για ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια διαζώσης. Μάλιστα. Είναι το πρώτο βίντεο στο οποίο έχουμε όλες τις πληροφορίες. Είχαμε κάνει ένα teaser προηγουμένως, τώρα έχουμε όλες τις πληροφορίες, οι οποίες αυτές οι πληροφορίες για τα σεμινάρια βρίσκονται και στην περιγραφή αυτού του βίντεο και κάθε βίντεο που βγαίνει αυτές τις μέρες, γιατί δεν παρακολουθούν όλοι οι συνδρομητές όλα τα βίντεο, άρα σε κάποιους μπορεί να ξεφύγει το γεγονός ότι η Αριστονίκη και εγώ ερχόμαστε στην Ελλάδα για να κάνουμε συναντήσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, από όλα κοντά. Τα καλά αυτά. Από κοντά. Το θέμα του σεμιναρίου είναι πώς μπορούμε να έχουμε υγιείς ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας. Ακριβώς. Είναι ένα ερώτημα που καίει. Και που όλα τα email που λαμβάνουμε, αλλά πιο πολύ εσύ, αλλά και τα θέματα που ανακύπτουν μέσα από τις συνεδρίες που κάνουμε, και εγώ και εσύ και παλιότερα και τώρα και άλλοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη από τον κόσμο στο να μάθει να διαχειρίζεται τις δύσκολες σχέσεις του και ότι είμαστε σε εποχές που τα περισσότερα δεδομένα προβλήματα που υπάρχουν είναι για σχέσεις. Λοιπόν, και όταν λέμε ανθρώπινες σχέσεις, αναφερόμαστε φυσικά στις διαπροσωπικές σχέσεις, είτε αυτές είναι ερωτικές σχέσεις, είτε οικογενειακές σχέσεις, είτε φιλικές σχέσεις, είτε επαγγελματικές σχέσεις. Θα είναι πρωτότυπο το υλικό. Το ετοιμάζει η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου. Μου έλεγε πρωτού ξεκινήσουμε τη βιντεοσκόπηση ότι διαβάζει την τελευταία λέξη της μόδας, το βιαστή, την τελευταία λέξη της επιστήμης όσον αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις, για να μας ετοιμάσει αυτό το υπέροχο υλικό για τα σεμινάρια. Αριστονίκη, ακόμη δεν έχουμε σήμερα που μιλάμε, που είναι Δευτέρα 30 Μαΐου 2022, ακόμη δεν έχουν διαφημιστεί τα σεμινάρια στο Facebook και γενικότερα στο διαδίκτυο. Μόνο εδώ στο κανάλι μας υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Φυσικά τις επόμενες μέρες θα μπουν και στο Facebook. Άρα αν το βίντεο το βλέπει κάποιος που το βλέπει το Facebook, ήδη έχει μπει στο Facebook. Γιατί ο σκοπός και ο στόχος είναι να συναντηθούμε με τους ανθρώπους που συνδεόμαστε διαμέσου της ψυχοεκπαιδευτικής κοινότητας εδώ στο κανάλι μου στο YouTube, στο κανάλι μας στο YouTube. Λοιπόν, θα δώσω κάποιες πληροφορίες, οι οποίες, mm-hmm. όπως λέω ξανά, όπως είπα προηγουμένως, υπάρχουν και στην περιγραφή του βίντεο. Είναι οι ημερομηνίες. Στη Θεσσαλονίκη θα είμαστε τη Δευτέρα 18 Ιουλίου. Θα επαναληφθεί 2 φορές το ίδιο σεμινάριο. Την πρώτη φορά θα είναι το πρωί στις 11. Στο κτίριο που ονομάζεται The Meeting Point, στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το link για να πάρετε τα εισιτήρια. Την ίδια μέρα, Δευτέρα 18 Ιουλίου, το απόγευμα στις 5, θα επαναληφθεί το σεμινάριο για όσους βολεύονται καλύτερα για εκείνη την ώρα. Επίσης υπάρχει το link στην περιγραφή του βίντεο για τα εισιτήρια. Και τη Δευτέρα το βράδυ, μετά που θα τελειώσουν τα σεμινάρια, θα έχουμε μια συνάντηση για να γνωριστούμε καλύτερα με κοκτέιλ στο κατάστημα της Mirror Mirror στη Θεσσαλονίκη που μας έχουν προσκαλέσει. Mm-hmm. Η επόμενη μέρα της περιοδίας μας θα είναι την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 στην Αθήνα. Mm-hmm. Στο Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Ακαδημίας 50 στην Αθήνα. Τετάρτη 20 Ιουλίου υπάρχει ένα σεμινάριο το πρωί στις 11. Ξαναλέω το link για να εφοδιαστούν οι φίλοι τα εισιτήρια για να μπορέσουν να κρατήσουν τη θέση τους για το σεμινάριο. Υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο. Και επανάληψη του ίδιου σεμιναρίου ξανά την Τετάρτη 20 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα. Τα σεμινάρια θα διαρκέσουν 3,5 με 4 ώρες περίπου. Δεν είναι μια ώρα σε σεμινάριο, δεν είναι 2 ώρες. Είναι 3,5 με 4 ώρες που θα διαρκέσουν. Και το τελευταίο σεμινάριο θα είναι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο,
την Παρασκευή 22 Ιουλίου το απόγευμα στις 5.30. Θα είναι στον κοινωνικό χώρο Ιδρύματα Α και Μ Καλοκαιρινού της Μονής Αγκαράθου στο Ηράκλειο και στην περιγραφή του βίντεο μπορείτε να βρείτε επίσης τα links για αυτό το σεμινάριο. Σε κάποια φάση αργότερα το ψάχνουμε, υπεύθυνος για τη διοργάνωση του σεμιναρίου είναι ο Μιχάλης Γιαννουλάκης. Το ψάχνει ο Μιχάλης για να δούμε εάν η αίθουσα στο Ηράκλειο μας δίνει τη δυνατότητα να γίνει και διαδικτυακό εκείνο το σεμινάριο για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό. Όμως, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει διαδικτυακό, θα γίνει και webinar αυτό της Παρασκευής. Ακόμη δεν γνωρίζουμε σίγουρα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όσους είναι εδώ στο κανάλι και για όσους ενδιαφέρονται για να εκπαιδευτούν πάνω σε ζητήματα κοινωνικοποίησης και ανθρώπινων σχέσεων να συμμετέχουν στα σεμινάρια. Η τιμή είναι εξαιρετικά χαμηλή. Δηλαδή, για να πάρει κάποιος ένα εισιτήριο, στοιχίζει 41 ευρώ και 70 σεντ. Είναι 38 ευρώ κανονικά το εισιτήριο, αλλά το 3,70 είναι η χρέωση της πλατφόρμας για την ασφάλιση των εισιτηρίων, της πλατφόρμας από την οποία αγοράζετε τα εισιτήρια. Είναι μια πολύ χαμηλή τιμή. Ανάλογα σεμινάρια στοιχίζουν τουλάχιστον διπλάσια ή τριπλάσια τιμή. Ο λόγος που βάλαμε αυτή την τιμή είναι για να μπορούν περισσότεροι άνθρωποι να έρθουν. Δεν μας ενδιαφέρει να κερδοσκοπήσουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε διαζώσεις και να κάνουμε ψυχολογική και ψυχοεκπαιδευτική δουλειά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εάν θα γίνει και διαδικτυακό σεμινάριο, αυτό νομίζω θα στοιχίζει γύρω στα 30 ευρώ, αλλά δεν είμαι σίγουρη ακόμη αν θα γίνει όπως είπα, επειδή δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη αν η αίθουσα στο Ηράκλειο έχει τη δυνατότητα για την εκπαιδευτική. Για να γίνεται αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι. Όσοι δεν έχετε ακούσει ξανά ότι θα έρθουμε, ξαναλέμε, θα έρθουμε στην Ελλάδα τον Ιούλιο, 18 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου στην Αθήνα και 22 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Είστε ευπρόσδεκτοι για να έρθετε, να γνωριστούμε από κοντά, να συμπνευματιστούμε και να μάθουμε για το πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας. Χτυπάει και το τηλέφωνο σας. Δεν ξέρω να το απαντήσω. Και να βρεθεί και κάποιος να διδάξει τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοδοσίου πώς να έχει καλύτερη σχέση με το νέο της τηλέφωνο στις μέρες. Κοίταξε, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι έχει ένα κουμπί εδώ στο πλάι. Άμα το κάνεις κάτω γίνεται αθόρυβο. Κάντο. Ανακάλυψα τα ταχυνόπιτα. Ορίστε. Ανακάλυψα την ταχυνόπιτα, λέω. Ναι, ναι. Άμα το κάνεις κάτω γίνεται αθόρυβο. Πέρα είναι μονίμως το αθόρυβο. Λοιπόν, σας περιμένουμε στην περιγραφή αυτού του βίντεο και στην περιγραφή όλων των βίντεο που βγαίνουν, των βίντεο που βγαίνουν αυτές τις μέρες από το κανάλι. Βρίσκετε τους συνδέσμους για να προμηθευτείτε τα εισιτήρια σας. Και τρέξετε όσοι είστε στο κανάλι για να προλάβετε τώρα, γιατί άμα τα βγάλουμε στο Facebook θα φύγουν τα εισιτήρια και όχι να έρθετε τελευταία στιγμή και να λέτε «Μα εγώ είμαι τόσο καιρό στο κανάλι και δεν έχω βρει εισιτήριο». Παρακολουθήστε. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ανυπομονώ. Και εγώ ανυπομονώ. Θα είναι πάρα πολύ έτσι, είναι αυτά τα πράγματα που ανακύψανε μέσα από τις νέες και σύγχρονες έρευνες που έχουν γίνει αυτή την περίοδο, τέλος πάντων όσο γινόταν μέσα από την πανδημία να γίνονται σύγχρονες έρευνες. Και φυσικά θα έχουμε και το χρόνο να σας ακούσουμε, να απαντήσουμε ερωτήματα, να κάνουμε συζήτηση, που σίγουρα αυτό θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό για όλους μας. Λοιπόν, ξαναλέω, 18 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου Αθήνα, 22 Ιουλίου Ηράκλειο. Σας περιμένουμε.